Καλώς ήρθατε στον Όλη Πόλη. Σήμερα είναι μια βραδιά για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Σαρωτικού. Την οργανώνουν οι κάτοικοι του Ολύμπου και την βιβλιοθήκη του Ολύμπου. Βέβαια, ας μην είμαστε υποκριτές. Ήρθαμε για να ακούσουμε μουσική όλοι μας. Έτσι να διασκεδάσουμε περισσότερο. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε μία σειρά νέων παιδιών. Είναι πολύ καλή μουσική όλοι, τους έχω ακούσει επανειλημμένως. Νομίζω ότι η βραδιά είναι κυρίως δική τους. Θα τους αναφέρω, αφού ευχαριστήσω για την παρουσία όλων εδώ πέρα βέβαια, αφού ευχαριστήσω τους χορηγούς. Είμαι υποχρεωμένος και γι' αυτό και με χαρά τους θα τους αναφέρω. Είναι ο κύριος Αδαναλόγλου με τα πολύ ωραία κρασιά που μας έδωσε για τη σημερινή βραδιά. Είναι ο κύριος Μιχάλης Αδάμης, αντιδήμαρχος, που είναι πάντα κοντά μας με το κρασάκι του αυτό το που μας δίνει κάθε χρονιά και δεν μας ξεχνάει ποτέ. Είναι ο κύριος το σούπερ μάρκετ Σοφρόνης στη Γαλάζια Ακτή, που πάντα είναι κοντά μας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και το Δήμο, γιατί σε ό,τι ζητήσαμε, αυτά που μπόρεσε να κάνει τα έκανε, αυτά που δεν μπόρεσε δεν τα έκανε. Ξέρουμε όλοι τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχει ο Δήμος, η χώρα κλπ. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε ικανοποιημένοι, πάντως μας βοηθήσαν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε. Θέλω ακόμα να πω ότι υπάρχουν... Βεβαίως, είναι η επίσημη του Δήμου μας. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Δημητρίου, που μας τιμάει με την παρουσία του. Είναι η κυρία Μαρία Γκίνη. Είναι ο παντοτινός Νίκος Βολάκος. Είναι η κυρία Γεωργοπούλου, που εκπροσωπεί τον κύριο Σταμάτη Γκίνη, τον φίλο μου, τον αντιδήμαρχο του κοινωνικού παντοπολείου από τον Κουβαρά, και αυτοί μαζί μας είναι όλοι, μας βοηθάνε όλοι, μας βοηθάτε εσείς που είστε εδώ, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι νέοι. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Κάποιοι δεν ακούν και θα ήθελα να το ακούσουν αυτό, ειδικά το τελευταίο, τα άλλα δεν με ενδιέφερε, αυτό θέλω να το ακούσουν. Οι νέοι μουσικοί είναι πάρα πολύ καλοί όλοι, έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Μόνο να δείτε τι στείνανε όλη μέρα εδώ πέρα, φτάνει. Λοιπόν, ας τους απολαύσουμε. Θα ήθελα να τους αναφέρω. Τώρα πρέπει να εξάρω και κάποιους από αυτούς. Τον Πέτρο, ο οποίος όλη μέρα έστεινε πίδων εδώ πέρα. Τον Παντελή τον Τσιγκάκη, που και αυτός είναι μέσα σ' όλα εδώ πέρα και μας βοηθάει. Το Σπύρο το Τσιγκάκη, ο οποίος και αυτός είναι στην κονσόλα εκεί, χωρίς αυτόν δεν γίνεται δουλειά. Το Μιχάλη τον Αντίπα, φίλος μας εδώ από τον Όλυμπο, ο οποίος είναι ο ηλεκτρολόγος. Είναι ο κύριος Γρανάζης του Ολύμπου, για όποιον το θυμάται από τα Mickey Mouse. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, ρε Παντελή. Λοιπόν, να πούμε τα παιδιά που θα παίξουν, που είναι το κύριο θέμα μας, είναι η μουσική. Αυτοί θα μας ταξιδέψουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Είμαστε για να φεύγουμε, οι μεγάλοι. Λοιπόν, και όποιος δεν το πιστεύει, εντάξει, μέσα το ξέρει, η υποκρισία κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Αυτοί έχουν να πούν κάποια πράγματα. Πρώτη από όλους είναι η μουσική αρμονία του Δήμου Σαρωνικού. Οι οποίοι πάντα συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Λούλα, που και αυτός κάνει την προσπάθειά του μέσα από τα δικά του, τους δικούς του δρόμους. Μετά είναι η Voice 2. Ειλικρινά δεν τα γνωρίζω τα παιδιά, αλλά θέλανε να έρθουν να παίξουν στον Όλυμπο. Θέλανε να έρθουν να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή τη γιορτή για το παντοπολείο του Δήμου. Μετά θα ακούσουμε, όπως είπα και πριν, τον Νίκο τον Βολάκο, που θα μας κάνει και αυτό το δικό του ταξίδι.
Μετά έρχονται οι ασύλληπτοι peanut butlers, οι οποίοι ας πούμε και αυτοί θα μας κάνουν τα δικά τους. Και θα κλείσουμε με τους καρτέλ. Λοιπόν. Και θα έλεγα ότι είναι ώρα να αρχίσουμε. Να έρθουν στη σκηνή οι πρώτοι. Η μουσική αρμονία του Δήμου Σαρωνικού. Ελάτε παιδιά. Αλλά και πριν από αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω, μια που μας κάνει την τιμή και ο κύριος Δήμαρχος να είναι μαζί μας, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, ελάτε. Σου δώσανε, Δημήτρη, μικρόφωνο, πώς θα ένα τραγούδι κι εσύ. Δεν ξέρω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πραγματικά εγώ νιώθω πολύ όμορφα απόψε που βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό τόπο του σημερινού Ολύμπου ή της αρχαίας Ελύμπου, η Έλυμπος, όπου αποτελούσε τον πρώτο οικισμό, τον πρώτο καταγεγραμμένο οικισμό της Αττικής. Αυτός εδώ ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε απόψε. Είναι διπλή βέβαια η χαρά, διότι τη χάνει από την νεότερη ιστορία της περιοχής να προέρχομαι από έναν από τους γηγενείς, που είναι ο παππούς μου, ο Τάσος Σιδέρης, από τους ανθρώπους εδώ του χωριού του Ολύμπου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της βιβλιοθήκης του Ολύμπου, όπου είχαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτή τη βραδιά, την απόψινή βραδιά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βέβαια, και μάλιστα να την αφιερώσουν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου και να στηρίξουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και σίγουρα βέβαια και πάνω απ' όλα με τη δική σας παρουσία, που σας ευχαριστούμε περισσότερο από όλους που είστε εδώ απόψε να στηρίξετε αυτή την διοργάνωση και αυτή την προσπάθεια. Είναι για καλό σκοπό η απόψινή βραδιά, αλλά είναι και μια όμορφη βραδιά που θα πρέπει να γίνει θεσμός και θα πρέπει και να την ενισχύσουμε και να την επεκτείνουμε. Το δεύτερο και βασικότερο ελπιδοφόρο είναι ότι τα παιδιά όλα που τραγουδούν είναι παιδιά της περιοχής μας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σε αυτούς αξίζουν τα χειροκροτήματα που μας δίνουν την ευκαιρία απόψε να διασκεδάσουμε κοντά τους. Να μην σας κρατάω άλλο με πολλά λόγια. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή η βιβλιοθήκη ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Είχα την χαρά το 2004, Δημήτρη. Είχα τη χαρά τότε, μιλώντας με τον Δημήτρη, με την Εκταρία, με τον Χάρη τον Καβαλιεράτο, να συμβάλλω, ας το πούμε έτσι κι εγώ, βρίσκοντας κάποια βιβλία από φίλους που δεν τα χρειάζονταν πλέον να τα έχουν στις βιβλιοθήκες τους και να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εδώ σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Ευελπιστώ και με τη βοήθεια τη δική μας ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτός ο τόπος, που είναι μια όμορφη και ήρεμη περιοχή, θα μπορέσει να αποτελέσει ένα κέντρο ουσιαστικά για τους λάτρες του βιβλίου, που θα μπορούν εκτός από να βρουν τη βιβλιοθήκη εδώ με τα βιβλία, σε έναν όμορφο χώρο που εμπνέει, θα έλεγα εγώ, να μπορέσουν και να τα διαβάσουν. Να είστε όλοι καλά, καλή διασκέδαση και να συνεχίσετε αυτή την όμορφη προσπάθεια. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο.
πως καταλάβεις ότι λείπω. Πήρα το μπουφάν και τα κλειδιά. Είπα έτσι απλά σε καταλείπω. Και γράψα στο τζάμι εφαιγιά. Συγκεκριμένα είχες σε μένα έτσι απλά για να έχεις κάποιον να γνωρίζεις. Αφηρημένα ήμασταν ένα έτσι όπως λέμε, δεν υπάρχει εδώ κανείς. Άφησα ένα γράμμα να διαβάσεις. Ίσως όμως έμεινε κλειστό. Νόμιζες ποτέ δεν θα με χάσεις. Μ' άφηνες για δύο να αγαπώ. Συγκεκριμένα είχες σε μένα έτσι απλά για να έχεις κάποιον να γνωρίζεις. Αφηρημένα ήμασταν ένα έτσι όπως λέμε, δεν υπάρχει εδώ κανείς. Συγκεκριμένα είχες σε μένα έτσι απλά για να έχεις κάποιον να γνωρίζεις. Αφηρημένα ήμασταν ένα έτσι όπως λέμε, δεν υπάρχει εδώ κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Φτάσε, παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια απαλάμι. Θυμίζεις χάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο χωράρια. Κι ώρα κλαδούν στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο κόμπι τη μαλάρια. Το στραβοκάνεις ο χαρά μου είναι ζυμώνει. Απ' το ποτό στα βοδιδάνε ως τη γαλέτα. Τώρα ποτέ να σου χαλάσω. Στα σπυράκια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ποτό του λείπει το να χέρι, μα όλο γνέθει. Τούτο τα πιθανό συνάφη να βραχώσει. Στυρφιά βιβλική σκορπάς, περνώντας μέθη. Ρου δεν μιλάς, γιατί τρεκλίζουν οι
μαζί. Μου φως ως άλλαχτο κατάστρωμα σαρώνει. Ένα ξυστρί καθάρισε με αυτή η μωράφια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με νερώνει. Και μου που πας, μόνο θα πάω στα καράβια. Κι έτσι μαζί και τους εφτά κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου, σου είναι μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αγλό, με έναν ρίζει. Που πόσο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Ξυστρή καθάρισε με αυτή μωράφια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Και μου πας, μα να θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Και μου που πας, μάνα, θα πάω στα καράβια.
μαζί σου στο δωμάτιο αυτό. Μην κλειπεύτης στο δωμάτιο αυτό. Έγινα τροφή μια σκιά. Στο δωμάτιο αυτό. Ο χρόνος δεν υπάρχει στο δωμάτιο αυτό. Έφτασα στην τρέλα στο δωμάτιο αυτό. Είμαι ξεχασμένος ναυαγός. Το δωμάτιο αυτό θα ξέρει μόνο πως έφτασα. Γίνω στο πόνο. Το δωμάτιο αυτό θα ξέρει μόνο ότι δεν φανταστήκες ποτέ. Στο δωμάτιο αυτό οι φίλοι δεν περνάνε. Στο δωμάτιο αυτό είμαι ξεχασμένος ναυαγός. Στο δωμάτιο αυτό θα ξέρει μόνο πως έφτασα. Γυμνώ στο πόνο. Τώρα που θα βρεθούμε